Κυρία Υπουργέ, το Δημόσιο ΙΕΚ τουριστικών επαγγελμάτων στην περιοχή Κοκκίνη Χάνη του Δήμου Χερσονήσου είναι ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας. Στεγάζεται στο ξενοδοχείο Ξενία Ήλιος και λειτουργούσε ως μια δημόσια επικερδής επιχείρηση από το 1988 έως το 2011, η οποία με ευθύνη προηγούμενων κυβερνήσεων απαξιώθηκε και έκλεισε. Όχι η σχολή, η ξενοδοχειακή μονάδα. Φίτησαν στο ακαδημαϊκό έτος που πέρασε 200 σπουδαστές σε 10 τμήματα διαφόρων ειδικοτήτων με πάρα πολλές ελλείψεις σε στοιχειώδεις λειτουργικές ανάγκες. Η σχολή έχει αποψηλωθεί από μόνιμο προσωπικό. Οι περισσότεροι έχουν συνταξιοδοτηθεί και οι ανάγκες καλύπτονται, αν καλύπτονται και όπως καλύπτονται, με συμβασιούχους που δεν καλύπτονται, με σημαντικές ελλείψεις σε πάρα πολλές ειδικότητες. Πρόσφατα, μάλιστα, ο διευθυντής παραιτήθηκε λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας, του ευχόμαστε περαστικά, και για ένα μήνα δεν μπορούσαν οι εργαζόμενοι εκεί να κάνουν απολύτως τίποτα, ούτε τα χαρτιά να ετοιμάσουν για να μπουν στο ταμείο. Πιο ειδικά, πρώτον, το τελευταίο χρόνο της πανδημίας τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν μέσω τηλεκπαίδευσης. Τα εργαστήρια δεν λειτουργήσαν, με αποτέλεσμα οι σπουδαστές να κάνουν την πρακτική τους χωρίς εξάσκηση βασικών δεξιοτήτων. Μάλιστα, υπάρχει και ένα χιουμοριστικό σχόλιο που κυκλοφόρησε από σπουδαστές του ΙΕΚ στις εξαγγελίες που είχατε κάνει ως κυβέρνηση για την αναβάθμισή τους, ότι όντως και τα ΙΕΚ έχουν γίνει πανεπιστήμια, αφού και αυτά είναι ένα χρόνο κλειστά. Δεύτερον, συνεχίζεται το απαράδεκτο καθεστώς της πρακτικής εξάσκησης των σπουδαστών με μισθό που δεν ξεπερνά τα 390 ευρώ μεικτά και της ασφαλιστικής κάλυψης μόνο για εργατικό ατύχημα. Τρίτον, στο ΙΕΚ Χερσονήσου δεν λειτουργεί η μετεκπαίδευση λόγω των σοβαρών ελλείψεων του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού. Με ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης και των προηγούμενων βέβαια. Τέταρτον, ελλείψεις υπάρχουν και για το υπόλοιπο προσωπικό που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία ενός ΙΕΚ, όπως ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, φύλακες. Για παράδειγμα, στο συγκεκριμένο ΙΕΚ λειτουργούσε 7 χρόνια χωρίς ηλεκτρολόγο. Και οι όποιοι λιγοστοί υπάλληλοι είναι ορισμένου χρόνου. Πέμπτον, υπηρεσία φύλαξης. Έχει ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία security και ο κίνδυνος είναι πάντα υπαρκτός το κριτήριο το κτίριο να αλληλατηθεί αν μείνει αφύλακτο. Έκτον, ελλιπής χρηματοδότηση που δεν καλύπτει ούτε τα στοιχειώδη και τις πολλαπλές ανάγκες σε αναλώσιμα. Για παράδειγμα, για τις ανάγκες των εργαστηρίων σε τρόφιμα, στη συντήρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων. 7. Το κτηριακό είναι ένα από τα βασικά ζητήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι σπουδαστές και οι εκπαιδευτικοί. Η πολιτεία έχει αδιαφορήσει παντελώς όλα τα προηγούμενα χρόνια για να συντηρηθεί αυτό το κτίριο, το οποίο είναι σε άθλια κατάσταση. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με κυβερνητικές δηλώσεις ότι τα κτίρια των τουριστικών σχολών είναι παραχωρημένα για ακόμη 1,5 χρόνο από την ΕΤΑΔ και είναι άγνωστο τι θα γίνει στη συνέχεια, επιτείνει την ανησυχία για ιδιωτικοποίηση των εγκαταστάσεων. Σας ρωτάμε λοιπόν, κυρία Υπουργέ, τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση προκειμένου να προσληφθεί όλο το αναγκαίο εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό και να λειτουργήσει η μετεκπαίδευση στον χώρο της σχολής με ευθύνη του Υπουργείου Τουρισμού και με χορήγηση του επιδόματος ανεργίας στους μετεκπαιδευόμενους. 2. Να εξασφαλίζονται δωρεάν όλα όσα είναι απαραίτητα για τη μόρφωση των σπουδαστών, εξοπλισμός, αναλώσιμα και με πλήρη κρατική χρηματοδότηση. 3. Να συντηρηθούν οι κτηριακές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου εκπαιδευτηρίου και τις ανάγκες δωρεάς διανομής των σπουδαστών της σχολής, χωρίς σκέψη για ιδιωτικοποίηση του κτηρίου Ξενία και την ικανοποίηση του χρόνου ετοίματος σπουδαστών και καθηγητών για ένταξη του ΙΕΚ Τουρισμού στο Υπουργείο Παιδείας. Και τέλος, να εξασφαλιστεί με ευθύνη του Υπουργείου η δυνατότητα πρακτικής όλων των σπουδαστών, οι οποίοι να αμείβονται με βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και το κλαδικό συμβάσιο και να έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Κύριε Στυλιτιγάκη, ευχαριστώ για την ερώτηση. Για αρχή, να ευχηθούμε περαστικά στο διευθυντή του ΙΕΚ. Ο άνθρωπος έδωσε πραγματικά και δίνει τον εαυτό του σε αυτή την σχολή που έχει απαιτήσεις. Έχει απαιτήσει και στο κομμάτι το κτηριακό, όπως λέτε, πράγματι μια χρόνια κατάσταση. Αυτή τη στιγμή όμως όλοι του συμπαραστεκόμαστε σε αυτή έτσι, την προσωπική περιπέτεια. Έχουν ήδη κινήσει διαδικασίες για την κάλυψή του, γιατί ξέρετε ότι το να μπορέσει, υπάρχει ένα ειδικό προφίλ το οποίο μπορεί να καλύψει διευθυντική θέση στα ΙΕΚ, το ξέρετε πολύ καλά.
και πρέπει να υπάρχουν και αντίστοιχες μεταπτυχιακές σπουδές. Έχει όμως κινήσει τη διαδικασία περιφερειακή γραμματέα για μετακίνηση υπαλλήλου, γιατί ξέρετε, εμείς το καλοκαίρι έχουμε και την επίβλεψη των πρακτικών, πράγμα το οποίο θα αναφερθώ ούτως ή άλλως. Θέτεται μια σειρά από ζητήματα που αφορούν και στην εκπαίδευση και στη μετεκπαίδευση και στην πρακτική άσκηση του ΙΕΚ Ηρακλείου, αλλά γενικότερα και στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού γενικά. Επειδή επιθυμώ στις περισσότερες περιπτώσεις και αν υπάρχουν τα στοιχεία να είμαι συγκεκριμένη, θα απαντήσω μόνο επί αυτών και όχι για τη γενικότερη τουριστική πολιτική ή κάποια άλλα ζητήματα που θα ήθελα σήμερα να επικεντρωθώ. Ως προς την ιδιοκτησία, αναφέρεται ότι βάση κυβερνητικών δηλώσεων, στην ερώτηση το είχατε πει, τα κτίρια είναι παραχωρημένα για ακόμα 1,5 χρόνο. Έτσι υπήρχε, έχει καταγραφεί στην ερώτηση, κύριε Στυλιάκη, το έχετε έτσι αλλάξει εδώ. Δεν ισχύει. Τα κτίρια του ΙΕΚ Χερσονήσου Ηρακλείου είναι στην απόλυτη κυριότητα του ελληνικού δημοσίου και δεν υπάρχει παραχώρηση προς την ΕΤΑΔ. Απάντηση λοιπόν στο πρώτο ερώτημα. Μετεκπαίδευση. Λέτε ότι δεν λειτουργήσαν τμήματα μετεκπαίδευση στο ΙΕΚ Ηρακλείου. Να σας πω ότι ούτε και αυτό ισχύει. Λειτουργήσαν 4 τμήματα μετεκπαίδευσης με 74 μετεκπαιδευμένους. Θυμίζω δε ότι κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021 εκδόθηκε 8/12/20 η προκήρυξη για την εισαγωγή 805 μετεκπαιδευμένων στο ΙΕΚ Τουρισμού. Γιατί μας παρακολουθεί κόσμος που δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει τι είναι αυτό το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης, να δηλώσω ότι είναι διαζώσεις προγράμματα μετεκπαίδευσης για ανέργους και εποχικά εργαζομένους, στα οποία μάλιστα, κύριε Συντηχάκη, του χρόνου έχω να σας ανακοινώσω ότι θα έχω περισσότερους, θα φτάσουμε δηλαδή στα 1.000 άτομα από τους 805, σε περισσότερες πόλεις, θα καλύψουμε λοιπόν και πόλεις που μπορεί να μην έχουμε μια εκπαιδευτική δομή, το ΙΕΚ μας, η τουριστική μας σχολή, για να έχουμε τα παιδιά, οι άνθρωποι, περισσότερες ευκαιρίες για λήψη δεξιοτήτων, αναβάθμιση δεξιοτήτων και βέβαια επαγγελματική προοπτική και βέβαια νωρίτερα, γιατί θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι όταν η μετεκπαίδευση ξεκινά κοντά στη σεζόν, έρχεται ο Σύλλογος Επιστητής μου και λέει δεν μπορούμε να συμμετέχουμε και μάλιστα σε αυτό οφείλουμε και εμείς να είμαστε πολύ συνεπείς με το χρονικό όριο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν και θα είμαστε περισσότεροι, σε περισσότερες πόλεις και νωρίτερα, έτσι όπως οφείλουμε και θα το κάνουμε. Πάμε τώρα στο να σας είπα, οφείλω βέβαια να σας πω ότι και η αύξηση του χρόνου συγκεκριμένα για το ΙΕΚ εκεί θα είναι από τα 78 άτομα τα οποία ανέφερα σε 100. Όμως, αναφερθήκατε και στο θέμα έτσι της πρακτικής. Ενημερώνω λοιπόν με τη νέα κοινή υπουργική απόφαση, αυτή εξεδόθη 1η έκτου του 2021, για πρώτη φορά υπάρχει δυνατότητα ένταξη των συγκεκριμένων προγραμμάτων πρακτικής άσκησης στο ΕΣΠΑ με αύξηση σε αυτή την περίπτωση του μισθού, κατά 80% του μόνιμου μισθού, από το 60% το οποίο είναι τώρα. Θέλετε να συνεχίσω μετά, Πρόεδρε, για να μην καθυστερήσω τη διαδικασία? Ωραία. Στη δευτερολογία θα συνεχίσω. Κύριε Υπουργέ, είπατε ότι συμπαραστεκόσαστε. Καλά κάνετε. Καλά κάνετε, λέω. Όλοι συμπαραστεκόμαστε. Αλλά, ξέρετε, αυτό δεν τρώγεται. Πρέπει να περάσουμε σε πολύ άμεσα και δραστικά μέτρα. Και θα πω παρακάτω. Πιο συγκεκριμένα. Για το θέμα της ιδιοκτησίας, ότι παραμένει στο ελληνικό δημόσιο, το κρατάμε. Το ερώτημα περισσότερο ήταν για να έχουμε μια δημόσια απάντηση από την πλευρά του Υπουργείου, γιατί πολλά ακούγονται. Το κρατάμε όμως. Το δεύτερο, μιλήσατε ότι λειτουργούν τα τμήματα μετεκπαίδευσης και μάλιστα 4. Να σας πληροφορήσω λοιπόν ότι τα μαθήματα διαζώσης μετεκπαίδευσης γίνονται στο ΚΕΚ της Αλικαρνασσού. Και όχι στο ΙΕΚ, στο δημόσιο ΙΕΚ, στο Κοκκίνη Χάνη. Ναι. Λοιπόν, να τα πάρουμε λοιπόν ένα-ένα. Το θέμα της χρηματοδότησης. Δεν ξεπερνάει η χρηματοδότηση στο συγκεκριμένο ΙΕΚ τις 20.000 ευρώ, ετησίως. 20.000 ευρώ. Πέστε μου πώς θα καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες μιας τέτοιας εκπαιδευτικής δομής με 200 μαθητές, με αναχρονιστικό εργαστηριακό εξοπλισμό, έχει εξοπλισμό αλλά είναι αναχρονιστικός και με λυπή συντήρηση όλης της εγκατάστασης. Δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των εργαστηρίων σε τρόφιμα, προσέξτε, με αποτέλεσμα να ζητήσουν ως χορηγία τους συνεργάτες τους. Θα την αυξήσετε λοιπόν στο ύψος των πραγματικών αναγκών, την κρατική χρηματοδότηση. Ένα το κρατούμενο. Δύο, η πραγματική άσκηση και η μαθητεία. Πίσω, ξέρετε, από τα ωραία λόγια, υπάρχει η σκληρή και κακοπληρωμένη δουλειά, χωρίς κανένα ουσιαστικό όφελος σε γνώσεις και εμπειρία γύρω από το αντικείμενο των σπουδών τους. Η μηνιαία αμοιβή των σπουδαστών, σας το είπα, 390 ευρώ, το 60% του κατώτατου μισθού, που είναι χαρτζιλίκι. Είναι χαρτζιλίκι. Ακόμα και τα ψίχουλα αυτά,
καταβάλλονται πολλές φορές με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Το προβλεπόμενο στα χαρτιά ωράριο εργασίας, που είναι 8 ώρες πενθήμερο με 2 ρεπό την εβδομάδα, στην πράξη μετατρέπεται σε ατέλειωτα ωράρια και δουλειά χωρίς ρεπό. Οι περιορίες είναι καθημερινές, 10 ώρα, 12 ώρα. Είναι πραγματικότητα σε όλα τα νησιά. Όσοι δουλεύουν 6 μέρες τη βδομάδα και παίρνουν έστω και ένα ρεπό, πρέπει να θεωρούν τους εαυτούς τους τυχερούς. Φανταστείτε τώρα με την νομοθέτηση του νομοσχεδίου, του αντεργατικού νομοσχεδίου, 10 ώρες δουλειάς, 13 ώρες δουλειάς, με απλήρωτες υπερορίες διευθέτηση του χρόνου εργασίας, τι έχει να γίνει. Τι έχει να γίνει, σκλάβοι. Δουλειά από ήλιο σε ήλιο. Και μη μου πείτε φυσικά για τον ΣΕΤΕ να πάει να κάνει ελέγχους και τα λοιπά, γιατί και αυτοί εμφανίζονται στη χάση και στη σφέξη. Για να μην σας πω ότι πολλές φορές πάνε και μιλημένοι. Πολλές φορές πάνε και μιλημένοι. Οι συνθήκες διαμονής δεν εξασφαλίζονται καν τη δυνατότητα στοιχειώδους ανάπαυσης ανάμεσα στις καθημερινές βάρδιες. Σε πολλές περιπτώσεις τα καταλύματα που τους παρέχονται δεν έχουν καν παράθυρα. Είναι σε υπόγεια, λειτουργούν ως αποθήκες, ασυντήρητα κτίσματα, στριμώχνονται 3-4 σπουδαστές μαζί. Και ξέρετε, αν αποφασίσουν να μιλήσουν τα παιδιά, εκτός από το καρότο της υπόσχεσης για καριέρα, έτσι αυτός είναι και ο τίτλος που δίνεται, μετατρέπεται από τους εργοδότες σε μαστίγιο της βαθμολόγησης και αξιολόγησης των σπουδαστών ως απειλή για να επιβάλλουν τους άθλιους όρους αμοιβής δουλειάς διαβίωσης αυτών των παιδιών. Και τέταρτον, με την συντήρηση των κτηρίων. Ήθελα να σας θέσω τα ερωτήματα αυτά σε σχέση με το ιδιοκτησιακό. Με προλάβατε, δεν έχω να πω κάτι σε σχέση με αυτό. Υπάρχει όμως το εξής γεγονός που θέλω να σας θέσω. Την τελευταία δεκαετία η πολιτεία αδιαφορεί. Πρέπει να δείτε τι θα γίνει με τη συντήρηση του κτηρίου. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο κτίριο, είναι σε ένα φιλέτο περιοχή, σε μια περιοχή φιλέτο. Το κτίριο που αφορά τη σχολή συντηρείται από τους εκπαιδευτικούς και τους σπουδαστές πολλές φορές, αλλά θα σας πιάσει η ψυχή σας, δεν ξέρω αν έχετε πάει, πρέπει να πάτε να το επισκεφτείτε και ειλικρινά, εγώ τα πήγα ντράπηκα. Λέω, είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοιου είδους κτίρια κάτω από αυτές τις συνθήκες και να λέμε ότι η Κρήτη τώρα είναι το νησί του τουρισμού. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι πραγματική αναβάθμιση, κατά την άποψή μας, και να τελειώσω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, μπορεί να γίνει μόνο με δωρεάν βιβλία, σύγχρονα εργαστήρια, απαραίτητο αναλώσιμο υλικό, με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό από την πρώτη μέρα, με υποχρεωτικές άδειες μεταποδοχών για την περίοδο των εξετάσεων στους εργαζόμενους σπουδαστές, σύγχρονα κτίρια που δεν θα παγώνουν οι σπουδαστές, δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πραγματική γνώση της πρακτικής του επαγγέλματος μπορεί να γίνει με πρακτική άσκηση πάνω σε ένα αντικείμενο που έχει σπουδάσει ο νέος με εποπτεία στον χώρο δουλειάς. Πενθήμερη, εξάωρη πρακτική άσκηση με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και κατώτερο μισθό 7,51. Και φυσικά επιστοποίηση γνώσεων και ικανοτήτων, που να είναι αποτέλεσμα της συνολικής λειτουργίας του προγράμματος σπουδών και όχι μέσα σε ένα κυνήγι συλλογικών πιστοποιήσεων. Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Αυτό που θέλουν λοιπόν να διεκδικήσουν οι νέοι, και σας το μεταφέρω, οι νέοι και οι νέες σε αυτές τις σχολές, είναι δουλειά στην ειδικότητα που επέλεξαν με σύγχρονα εργασιακά δικαιώματα και όχι να ξεσαλώσουν στην πλάτη τους οι εργοδότες με μισθό χαρτζηλίκι και ατέλειωτα ωράρια.